Όλο πράγμα ο έρωτας. Και ο διαρκείας. Έχει αναλλαγές. Και μάλλον κάποιοι έχουν ενοχληθεί πολύ γιατί θεωρούν ότι πολλοί Ευρωπαίοι τώρα είναι ερωτευμένοι με τον Τσίπρα. Ναι. Και έχουν παρεξηγηθεί. Δεν είναι. Ναι. Γιατί παλιά δεν ήταν τόσο έρωτας, είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Πάει να πει ότι έκανε πίσω, φαίνεται. Έκανε πίσω σε μερικά πράγματα, το είπε και ο ίδιος. Δεν έκανε πίσω. Το θέμα είναι πότε έκανε πίσω, τι αποτέλεσμα έβγαλε και πάει λέγοντας. Αλλά για να μην φύγω από το άλλο το πεδίο, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι πολίτες, είναι αναζωογονητικός ο έρωτας. Το θέμα να έχει και αυτός αξίες. Γιατί καμιά φορά χαλάνε οι αξίες και στον έρωτα. Ή λόγω του έρωτα. Έχεις δίκιο. Και μπερδεύονται οι ιστορίες. Ο έρωτας δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγάλη. Εξαρτάται, και αυτό ισχύει και για αυτό που είπε για τον Τζίπρα. Έχει και εξαιρέσεις, έχει και κανόνες. Έχει λίγο απ' όλα. Εγώ είμαι στην εξαίρεση γιατί βλέπει και η γυναίκα μου. Εμείς πάντως αγαπάμε την ΕΡΤ. Συνεχίζουμε την αγαπάμε. Όσα προβλήματα και να έχει, τουλάχιστον είναι ανοιχτή και παλεύει. Γιατί κάποιοι άλλοι την κατραπάκιασαν και την κλείσαν μέσα σε μια νύχτα. Και θυμίζω ότι τότε το μάθαν και διευθύνονται στη ΕΡΤ μαζί με τους εργαζόμενους. Από τη συνωμοτοξία εκείνης της τριμερούς κυβερνήσεως. Λέω να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί η μάχη για να γίνει καλύτερη και τα λοιπά είναι ακόμα μπροστά μας. Και προσπαθίες γίνονται. Βασίλη, εγώ θέλω να έρθουμε λίγο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και την καλοσύνη. Και ο Δημήτρης, νομίζω, έμπειρος δημοσιογράφος είναι, δεν θα διαφωνήσει καθόλου. Καθώς έχουμε, όπως το τονίζω σχεδόν κάθε μέρα εδώ και 7 μέρες, έχω γίνει λίγο βαρετός, ότι αυτή η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ίσως η πιο σημαντική μετά από πάρα πολλά χρόνια. Καθώς έχουμε την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, η κυβέρνηση λέει έξοδος από το μνημόνιο. Το πιστεύω εγώ αυτό. Είναι έξοδος από τα μνημόνια. Είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει και υποχρεώσεις. Όμως είναι σίγουρα μια αφετηρία για τις πολιτικές δυνάμεις να επανατοποθετηθούν, ιδιαίτερα για τα δύο μεγάλα κόμματα που παίζουν ποιος θα κυβερνήσει, σε ποιο δρόμο θα κυβερνήσουν. Αυτό είναι το μεγάλο. Και από αυτό περιμένω τις απαντήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, να σου πει. Γιατί πλέον τα φώτα από τα πράγματα πάνε στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ήδη η Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να είμαστε ειλικρινείς. Έξοδος από τα μνημόνια υπάρχει. Ονομαστικά δεν υπάρχει έξοδος από τις δεσμεύσεις, την εποπτεία και την επιτροπία. Όμως, εξίσου αντικειμενικά πρέπει να παραδεχτεί κανείς ότι η ζωή επιχειρεί να έρθει σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. Αυτό όχι επειδή αρέσει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο Τζίπρα ή σε οποιονδήποτε, αλλά επειδή έτσι προκύπτει από τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού και από ό,τι μαθαίνουμε και από τις εξαγγελίες που προτίθεται να κάνει αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τρώμε χρυσά κουτάλια, ούτε ότι η εικόνα που πρέπει να παρουσιάζεται είναι μια εικόνα λύτρωσης από τις δεσμεύσεις που έχουμε απέναντι στους δανειστές. Είναι μεγάλο λάθος. Και οι πανηγυρισμοί στους οποίους έχει αποδειθεί το τελευταίο διάστημα όλο το κυβερνητικό επιτελείο είναι επίσης λανθασμένοι, ακριβώς επειδή οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες. Επειδή έχουμε μπροστά μας πολύ σκληρά χρόνια, βεβαίως. Και τούμπαλιν επειδή... και απαξίωση της διαδικασίας. Σαφέστατα. Μάλιστα. Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα χρόνια, με πολύ υψηλά πλεονάσματα, πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πολύ συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και αυτό δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι η πιο σημαντική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης των τελευταίων ετών. Με την έννοια ότι οριοθετεί την προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτή την κανονικότητα και ουσιαστικά εκκινεί την προεκλογική διαδικασία όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Εγώ δεν σου λέω μπορεί να γίνουν το Μάιο, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο του χρόνου, όπως λέει ο Τσίπρας, μπορεί να γίνουν νωρίτερα, δεν έχει σημασία. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Προκύπτει και από τις εξαγγελίες, προκύπτει και από τις αντιπαραθέσεις, προκύπτει από όλα αυτά. Τι βλέπω εγώ, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όσο κι αν αυτό ενοχλεί και τους δύο, ενοχλεί και τον Τσίπρα, ενοχλεί και τον Μητσοτάκη, τα προγράμματα για την μετά-μνημόνιο εποχή σε ένα βαθμό συγκλίνουν. Έχουν να κάνουν δηλαδή με το φορολογικό βάρος που υφίσταται αυτή η κοινωνία, η καθημαγμένη κοινωνία από τα μνημόνια, με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τους έχουν γονατίσει όλα αυτά τα χρόνια και εξακολουθούν να τους γονατίζουν, και κυρίως με το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης που είναι μπροστά μας και είναι ο μοναδικός τρόπος να βάλουμε αυτό που λέμε το βόδι μπροστά στο κάρο. Δημήτρη. Εγώ θα ξεκινήσω επειδή δεν έχουμε τύχει πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι. Με σένα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με άλλους συναδέλφους και εδώ και αλλού. Εγώ δεν ήμουν ποτέ πανηγυρτζής. Ήθελα να του πω εδώ για να δικαιολογηθώ ότι γενικώς εμείς εδώ η ομάδα τα σπάμε τα διδυμάκια. Καλό είναι. Προσπαθούμε καλό να φέρουμε ανθρώπους που δεν έχουν συναντηθεί και πολλές φορές γιατί... για να και είναι ενδιαφέρον. Και για όσους μας βλέπουν, λοιπόν. Ναι, ναι. Αλλά έχουμε μια δυνατότητα και μια ευκαιρία μέσα από τις προσεγγίσεις των ζητημάτων και των μεγάλων θεμάτων που έχουμε ακόμα ανοιχτά στη χώρα και στην Ευρώπη και στον κόσμο να σταθούμε και κριτικά αλλά και όπου είναι θετικά. Είπες για τη ΔΕΘ.
Λοιπόν, πράγματι η ΔΕΘ, εγώ θα έλεγα η φετινή ξεπέρασε και την περσινή και την προπέρσινη. Αναφέρομαι γιατί οι χώρες που τιμήθηκαν, να το πούμε έτσι, πρόπερση, θυμίζω, ήταν η Ρωσία. Ρωσία και Κίνα. Πέρυσι ήταν η Κίνα, φέτος ήταν η Αμερική, γιατί μερικοί ξαφνικά μας έχουν βγάλει ότι γίναμε φιλοαμερικάνοι. Ξεχάσαν την προπέρσινη, την περσινή και την επόμενη που είναι η Ινδία. Mm-hmm. Τεράστιες δυνάμεις και που ελπίζω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα η επόμενη, άσχετα αν θα είναι ακόμα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια άλλη, για να μην μπερδεύεται και κανείς. Ήταν σημαντική λοιπόν και για αυτό το λόγο, στη συνέχειά της, γιατί νομίζω ότι αποτελεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό φόρουμ ταυτόχρονα. Mm-hmm. Και η δήλωση, η ομιλία και η εκτενή συνέντευξη, νομίζω κατέληψε όλα τα ρεκόρ η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. 4 ώρες. Μακάρι και στον κύριο Μητσοτάκη να είναι εξαντλητικές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Ειδήσεις και θα τα ξανασυζητήσουμε. Μία είδηση έβγαλε. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε πολλές ειδήσεις. Να τις πάρουμε. Μπορεί να γίνουν εκλογές στο Μάιο. Μία-μία να τις πάρουμε. Πρώτα απ' όλα, μερικοί περιμένουν θα πήγαινε εκεί απάνω με 4-5 καλάθια και πήγε με ένα πολύ μικρό κοφίνι. Πολύ ρεαλιστικό. Και αυτό μπέρδεψε λίγο τη Νέα Δημοκρατία, για να συνεννοηθούμε. Ενώ βοήθησε τη γενικότερη συζήτηση οικονομικών παραγόντων και πολιτικών εντός και εκτός της χώρας. Mm-hmm. Απόδειξη, επειδή τώρα όπως είπαμε κάτι τέλειωσε. Τι τέλειωσε? Τέλειωσε η χρονική δέσμευση των μνημονίων, του προγράμματος όπως είπες πριν. Δεν ξαναπαίρνουμε λεφτά δηλαδή από τους δανειστές μας. Αλλά οι πιέσεις τους, οι συμφωνίες ακόμη και κάποια επώδυνα που ακολουθούν δεν έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλος πολιτικός διάλογος για τις συντάξεις. Και ορθώς γίνεται. Ας πούμε σήμερα έχει ξεσπάσει τεράστιο σαματάς. Τι ακριβώς λένε οι εκπρόσωποι εδώ των τεσσάρων, mm-hmm, παρατηρητών, επιτηρητών, δανειστών, όπως θέλετε πέστε το, και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην κυβέρνηση. Εγώ λέω το μόνο σίγουρο είναι ότι φάνηκε, γιατί ας πούμε έγινε και μια τεράστια επίθεση σήμερα σε ένα τηλεγράφημα του ΑΠΕ, που εντάξει, μπορεί να είναι πλήρες, μπορεί να μην είναι, αλλά το θέμα είναι άλλο. Υπάρχει πολιτικός διάλογος με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τις συντάξεις? Υπάρχει. Είναι όριμη αυτή η περίοδος πολιτικά να το διεκδικήσει αυτό η κυβέρνηση και όλες οι πολιτικές δυνάμεις από κοντά? Γιατί δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να μην μειωθούν οι συντάξεις. Εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά να θυμόμαστε και όλα ότι πρώτα έπρεπε να καταφέρει η κυβέρνηση την τελευταία αξιολόγηση. Η κυρία Ξαφά έχει πέσει πολλές φορές έξω. Σου βρει κανένα. Έχει πολλές φορές. Ναι, τώρα μιλάω για τις πολιτικές δυνάμεις. Γιατί τουλάχιστον ακόμα και σήμερα άκουσα εγώ σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο τον κύριο Πρωτόπαπα από τα παλιά, τον ξαναθυμήθηκα και είπε: συναντηθήκαμε, λέει, με τους εκπροσώπους και από ό,τι κατάλαβα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι πιο ανοιχτός. Δηλαδή, παραδέχτηκε ότι πράγματι. Γιατί η Κομισιόν είναι το πιο πολιτικό όργανο από τους τέσσερις. Η άλλη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ο ESM, ο Ευρωπαϊκός Σταθμός Σταθεροποίησης και Σταθερότητας, όπως θέλετε πέστε το, και είναι και το Δουνουτού, που είναι με το ένα πόδι μέσα και το άλλο πόδι έξω. Και που υπενθυμίζω το Δουνουτού ήταν το πιο σκληρό σε σχέση με την περικοπή των συντάξεων, που έπρεπε σε πρώτη φάση να προχωρήσεις στην έξοδο από τις δεσμεύσεις χρονικο-οικονομικές των μνημονίων για να δεις αν μπορείς να κάνεις πολιτικές αναπλοές. Πάντως το μέτρο, αν μου επιτρέπεις, το συμφώνησε η κυβέρνηση. Το ψήφισε. Το νομοθέτησε η κυβέρνηση. Ακριβώς. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Και το αποδέχτηκε, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, που κρύβει και μια υποκρισία, εάν θέλεις. Όχι, όχι, να σου πω πού κρύβει την υποκρισία. Στο ότι το αποδέχτηκε ως διαρθρωτικό το μέτρο. Ως διαρθρωτικό. Δηλαδή, όχι ως ένα μέτρο το οποίο μπορείς να το αντιμετωπίσεις κατά το δοκούν ανάλογα με τις δημοσιονομικές σου ανάγκες. Έρχεται λοιπόν τώρα και υποστηρίζει, και για μένα εδώ βρίσκεται υποκρισία, ότι από τη στιγμή που δημοσιονομικά είμαστε καλά με αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας, μπορούμε και να το αποτρέψουμε. Σωστόν. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση όμως, ουδέποτε τάχθηκε υπέρ του μέτρου και από την πρώτη στιγμή νομίζω και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το Κοινάλ ζήτησαν να καταργηθεί. Ναι, με μια διαφορά όμως, να συνεννοηθούμε. Πολιτικά λοιπόν αυτά τα 3 χρόνια που περάσαν από το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, είχαν μια κεντρική προτεραιότητα. Ποια ήταν η κεντρική προτεραιότητα? Αν θα κατάφερνε αυτή η κυβέρνηση να ολοκληρώσει ένα βασικό κύκλο δεσμεύσεων. Ναι. Αυτό το κατάφερε με ελλείψεις, με καθυστερήσεις, με ανησυχίες, με εκκρεμότητες. Αλλά είχε μπροστά ένα θέμα, ότι πρέπει να το καταφέρω εκεί που άλλοι τράκαραν. Γιατί τράκαραν τα 2 προηγούμενα μνημόνια? Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι μνημονιακοί, όπως λένε. Το λέω το εμείς τώρα με τη γενική διάσταση. Εγώ δημοσιογράφος είμαι και πρώτα πολίτης. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα, ότι κατόρθωσε παρά αυτές τις βαριές συνέπειες να έχει μια θετική δυνατότητα εξόδου. Και αυτή πάει να χρησιμοποιήσει τώρα. Και το καταλαβαίνει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρίως λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, μέχρι τώρα τι έλεγε? Δεν θα κλείσουν αξιολογήσεις. Δεν θα τελειώσουν τα μνημόνια. Θα υπάρχει το τέταρτο. Καλά, το τέταρτο απαντήθηκε και στην Ευρώπη. Τώρα μην πω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Όλοι δεν λένε γιατί υπάρχει τέταρτο. Άλλο προπαγανδιστικά και εγώ μπορώ να λέω ότι εσύ είσαι κοντός, ενώ είσαι ψηλός. Τώρα πόσο θα πίσω είναι άλλη ιστορία. Το θέμα είναι λοιπόν να είμαστε στο βάσιμο δεδομένο. Και ποιο είναι το βάσιμο δεδομένο?
Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε τα δεκαετία ομόλογα. Να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα που πάτε στα. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ ευτυχής και βλέπω και τηλεθεατές πολύ ευτυχής. Γίνεται μια κουβέντα γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος δύο απόψεις. Και να μιλάμε με σαφήνεια τουλάχιστον. Κοιτάξτε, έχω κι εγώ μια άλλη άποψη. Την οποία θα τη δώσω μέσα από βίντεο. Έκανα λάθος. Είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Δείτε αυτές τις δηλώσεις. Έγιναν το πρωί στην ΕΡΤ. Εγώ ομιλώ και η κυβέρνηση ομιλεί για μη περικοπή. Το πολιτικό επιβάλλει να γίνει αυτό που εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει, το οποίο είναι και σωστό και δίκαιο και αποδεδειγμένα ορθό δημοσιονομικά. Διότι η περικοπή των συντάξεων επιφέρει πρόβλημα στην οικονομία, δεν επιφέρει ανάπτυξη. Έχουμε πτώση του ΑΕΠ. Ο κ. Πετροπουλός στη συνέχεια της κουβέντας είπε και δήλωσε στην Άλφη Βασίλη και Δημήτρη απόλυτα βέβαιος ότι θα έχει ευτυχή κατάληξη αυτή η ιστορία, όπως και το έχω πει σε αυτήν την εκπομπή. Υπάρχουν τα βίντεο, οπότε δεν μπορώ να το πω ότι αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα μιλούν ότι σε γενικές γραμμές αυτή η ιστορία είναι κλειδωμένη και βεβαίως είναι τεχνικά ζητήματα που πρέπει να υποθούν. Η κυρία Αξιόγλου χθες χρησιμοποίησε κάτι που είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι η πρόταση που υπάρχει, η αντιπρόταση για τη μείωση των συντάξεων αποφέρει 55 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος. Αυτό βεβαίως φωτογράφησε και τη Νέα Δημοκρατία σε αντιπρόταση. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, Βασίλη, η κυβέρνηση μάλλον ένα χαρτί το οποίο το έχει και θα το έχει μετά την ΔΕΦ του κ. Μητσοτάκη. Ναι, κοίταξε τώρα. Υπάρχουν δύο ζητήματα στο επικοινωνιακό τομέα. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος περίπου τι παιχνίδι παίζει. Υπάρχουν δύο ζητήματα στο θέμα των συντάξεων. Επικοινωνιακά είναι must, που λένε και στο χωριό μου, εμένα, να ανασταλεί αυτό το μέτρο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές. Θα εξηγήσουμε. Να σε βοηθήσω σε κάτι. Δεν λες αναστολή, γιατί παίρνετε και άλλη νοοτροπία. Εγώ θα έλεγα το στίχημα της κυβέρνησης είναι να καταργήσει. Είναι να ανακοπεί αυτό, όχι να ανασταλεί. Κοίταξε να δεις. Εδώ όλη αυτή η ιστορία, συγγνώμη που θα γίνω λίγο κοινικός, μου θυμίζει λίγο του. Δηλαδή, οι περικοπές της συντάξης είναι δεδομένες με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί συζητάμε για περαιτέρω πετσόκομα. Να αποτραπεί το περαιτέρω πετσόκομα. Δίκαιο, έτσι πρέπει να γίνει. Να γίνει πράξη, που λέει ο Τσίπρας. Όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα ζουν καλύτερα επειδή θα ανασταλούν ή ευχόμαστε όλοι να καταργηθούν οι περαιτέρω περικοπές. Είναι δεδομένο. Επικοινωνιακά, δεν ξέρω κατά πόσο θα το πιστωθεί η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το θέμα, σαφώς και το κίνημα αλλαγής, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύς εξ αρχής ταχθεί εναντίον αυτής της περικοπής. Μάλιστα είχε καταθέσει και πρόταση νόμου και ζητούσε να καταργηθεί. Αυτή η περικοπή. Μας μπέρδεψε λίγο ο κύριος Χατζηδάκης τότε με το Μοσχοβισί. Ναι. Και πολλοί λένε ότι μπέρδεψε και χτες. Mm. Αν και νομίζω ότι στόχος δεν ήταν αυτός. Άλλα πράγματα υπόθηκαν, άλλα ερμηνεύτηκαν, άλλα βγήκαν προς τα έξω. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία επίσημα δεν θέλει να περικοπούν άλλο οι συντάξεις και αυτό το έχει διατυπώσει με όλους τους τρόπους. Επειδή ο κόσμος που μας βλέπει, πιστεύω καταλαβαίνει πολλά. Καλή συζήτηση κάνουμε. Θα πω το εξής. Επανέρχομαι. Ποιο είναι το κύριο κάθε φορά για μια χώρα, για μια κυβέρνηση, για τις πολιτικές δυνάμεις και τις οικονομικές δυνάμεις, ποιο είναι το δεύτερο, ποιο είναι το τρίτο. Το κύριο, ευτυχώς ή δυστυχώς, ήταν αυτό που είπα πριν. Να καταφέρει η σημερινή κυβέρνηση εκεί που τράκαραν προηγούμενες, με επώδυνους όρους, για να μπορέσει να δοκιμάσει αυτή τη χρονιά τι παραπάνω θα κάνει. Άρα, χρονικά, δεν ήταν ένα παιχνίδι υποκρισίας που δικαιούται κάποιος να λέει ότι μάλλον. Κάνανε λάθος τότε, υποκριτικά. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι έπρεπε πρώτα να κλείσει ο κύκλος των αξιολογήσεων όπως έκλεισε και όποιες δυνατότητες πολιτικά με την αναπνοή σου απέναντι στους δανειστές που παραμένουν σκληροί. Mm. Εγώ δεν έχω καμία αυταπάτη και νομίζω και κανείς μας έχει αυταπάτη. Και εδώ λοιπόν θα μετρηθεί η πολιτική αξιοπιστία της κυβέρνησης τώρα που έχει αναπνοή. Ερώτηση. Ήδη επιδιώκει σωστά πολιτικά. Να υπάρξει η ανακοπή του μέτρου, όχι η αναστολή, γιατί άκουσα και τις θεωρίες που παρουσιάζουν διάφορα στελέχη και πολιτικά και δημοσιογραφικά. Γιατί μπορεί να υποθέτουν σωστά, λέει, μήπως το σκοπεύουν να το φορτώσουν στην επόμενη κυβέρνηση, μήπως το κάνουν φέτες. Εγώ ξαναλέω, το βασικό στοίχημα πολιτικά για την κυβέρνηση, άλλο θα το καταφέρει, εδώ θα είμαστε. Άλλωστε τα Eurogroup του Οκτώβρη και του Νοέμβρη, εκεί θα αποτυπώσουν ολοκληρωμένα την κατάσταση και με βάση και το σχεδιασμό του προσχεδίου του προϋπολογισμού και του τελικού προϋπολογισμού. Εκεί θα δούμε τι θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Τα άλλα μέχρι τότε είναι δηλώσεις. Να ρωτήσω. Αλλά φαίνεται να περπατάει η συζήτηση. Εγώ αυτό λέω μόνο. Περπατάει η πολιτική διαπραγμάτευση. Θέλω ένα τελευταίο να θέσω. Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 που κέρδισε τις εκλογές με 6,5 μονάδες, αν θυμάμαι καλά. Το 2015 το Σεπτέμβρη ή το Γενάρη. Το Σεπτέμβρη. Ωραία, γιατί μπερδεύονται πολύ ή το ξεχνάνε πολύ ότι είχαμε δύο εκλογές.
Όχι δύο κρίσεις. Είναι γεγονός αυτό ότι το ξεχνάνε πολύ. Η σκοπίμωση και η τίμια. Και τίμια. Εγώ το δέχομαι και τα δύο. Ναι. Αλλά το θυμίζω όσο παρά μπορώ. Τα βαθιά μου γεράματα, δεν το ξεχνάω. Δεν το είπα για σένα τώρα, αλλά το θυμίζω για όσους μας βλέπουν. Να ρωτάνε για ποιες εκλογές λέτε, για το Γενάρη ή για το Σεπτέμβριο. Γιατί μεσολάβασαν πολλά. Συνήθως με λένε γκρινιάρι. Παπατρέχα δεν έχουν πει, αλλά ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο. Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να σταματήσουμε την καταστροφή. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα. Το ερώτημα είναι ένα και προς τους δύο και θα κλείσω έτσι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να σταματήσει την καταστροφή και αν η Νέα Δημοκρατία θα πληρώσει μάρμαρο ως μέτοχος της δημιουργίας καταστροφής. Να ξεκινήσω το μήνυμα. Ωραία. Πολιτικά το έχει πληρώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θέλω να με αφήσει. Και όταν πληρώνεις πολιτικά κάτι είναι μεγάλη υπόθεση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι τώρα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν γίνουν εκλογές, που εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός πρέπει να προσπαθήσει να το τηρήσει, γιατί υπάρχουν και τα απρόβλεπτα. Δεν ανοίγω τώρα πια τα απρόβλεπτα. Ξέρεις καλά, έχετε ξανασυζητήσει. Ενδεχομένως η ιστορία των Σκοπίων, ενδεχομένως κάποια άλλα. Δεν το ανοίγω, δεν πάω να φύγω. Αλλά λέω, έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την κρίσιμη πολιτική, οικονομική και κοινωνική φάση μία κυβέρνηση να αποδείξει ότι άντεξε μέχρι τέλους και να έχει και το τόξο του χρόνου ενός χρόνου να αποδείξει διορθωτικές κινήσεις για τους αδύνατους, τους μεσαίους κλπ. Αυτό θορυβεί επί της ουσίας όσους ανησυχούν πολιτικά για τις επόμενες εκλογές και δικαιούνται. Γι' αυτό και μπερδεύονται και τι να βάλουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο και συνήθως ασχολούνται με τα τρία, τα τέταρτα, τα πέμπτα. Πολιτικά μιλάω. Δημοσιογραφικά, σκρίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και εδώ έχουμε ένα θέμα. Σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση τι πρέπει να δει. Πρέπει να δει έναν ολοκληρωμένο προϋπολογισμό που μέσα στη Βουλή τεκμηριωμένα θα αποδεικνύει ότι στηρίζεται στην πλειοψηφία της ή όσοι στηρίξουν και επιμέρους ζητήματα, ώστε να είναι πιο ισχυρό το μέτωπο. Γι' αυτό είπα ότι αφού συμφωνούν όλοι, έχουν την ευκαιρία τώρα με αυτές τις συναντήσεις αυτής της εβδομάδας και των επόμενων εβδομάδων να στηρίξουν αυτή την κίνηση που όλους τους βρίσκει μαζί, όχι μόνο στην εκπομπή αλλά και στην ουσία. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή καταλαβαίνω ότι θα τελειώσουμε μετά, να θυμίσω ότι η δομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα και η χρεοκοπία της χρεώνεται στις τότε ηγεσίες αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων, τότε μεγάλων κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και μερικοί από τότε δεν έχουν βάλει μυαλό. Τι εννοώ, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους οικονομικά. Το έχετε παίξει και εσείς, το έχουν παίξει όλοι αυτές τις ημέρες. Και βλέπω και μια μικροαλαζονία σε σχέση με το χειρισμό του θέματος. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να κυνηγιόμαστε ή να κυνηγιούνται όλοι δικαστικά, ποινικά κτλ. Αλλά να θυμούνται όλοι ότι όταν εγώ αποτυγχάνω στο σπίτι μου οικονομικά, προφανώς μάλλον δεν πρέπει να με εμπιστευτείς να διαχειριστώ τα οικονομικά μιας κοινότητας ή ενός Δήμου. Μάλλον κάποια αντίφαση έχω. Γιατί άμα εγώ χρεοκοπώ στο σπίτι μου, κάτι δεν έκανα καλά. Παρότι πολλές φορές και οι τράπεζες κτλ. Και θυμίζω ότι είναι ημέρες πριν 10 χρόνια, της πρώτης αφετηρίας έκρηξης της μεγάλης κρίσης ασφαλιστικού, αέρα, διαπλοκής, τριγωνικής, τραπεζών, πολιτικών, οικονομικών παραγόντων και παραγόντων, από τη Μητρόπολη του καπιταλισμού, Lehman Brothers, ακριβώς 10 χρόνια πριν, που από καραμπόλα ήρθε και εδώ και θα ερχόταν και μερικοί δεν το πιστεύανε, ούτε το παραδεχόντουσαν, όχι ότι δεν είχαμε τις πρωτογενείς αιτίες. Και τώρα λοιπόν έχει σημασία να ξαναδούμε πολιτικά, συστηματικά, με ψυχραιμία, όχι με τεχνητή πόλωση. Ξαναλέω, όποιος πάει να καλλιεργήσει φανατισμό αυτή τη στιγμή κάνει τεράστιο λάθος. Έχει τη δυνατότητα με επιχειρήματα να γίνει ο διάλογος και να μετρήσουμε τα αποτελέσματα. Καθαρά ξάστερα, γιατί το έβαλε το θέμα ο Δημήτρης και δεν θέλω να ξεφύγω. Σε ό,τι αφορά το θέμα του δανεισμού των κομμάτων, πρέπει να δοθεί λύση και τα κόμματα πρέπει να το πάνε σοβαρά. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την ιστορία. Ισχύει στο ακέραιο αυτό που λένε για τη γυναίκα του Κέσσαρα. Καθαρά και ξέστερα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, για να απαντήσω στα ερωτήματά σου, αν αποφεύγει η καταστροφή. Εγώ θα έλεγα ότι διαχωρίζω αυτό που λέμε μακροοικονομία. Όχι, έχει να κάνει. Το σύνθημα ήταν να σταματήσουμε την καταστροφή. Αν σταμάτησε η καταστροφή. Εδώ λοιπόν. Εγώ λοιπόν διαχωρίζω αυτό που λέμε μακροοικονομία. Έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά μεγέθη, με το τι κάνει η χώρα απέναντι στο χρέος της και όλα αυτά. Με τα οικονομικά των οικοκυριών, με την κοινωνία δηλαδή. Συμφωνώ σε αυτό. Έρχομαι λοιπόν και λέω. Η καταστροφή σταμάτησε όταν τα καλύτερα παιδιά μας εξακολουθούν να φεύγουν στο εξωτερικό όχι για να προκόψουν, αλλά για να επιβιώσουν. Σταμάτησε η καταστροφή όταν η κυβέρνηση αυτάρες καλεί ότι η ανεργία μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Πώς, όταν έχουμε κάνει τον ένα μισθό 3, όταν βασιλεύει το part-timer και η μαύρη εργασία. Σταμάτησε η καταστροφή όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες γονατίζουν από τους φόρους και τις εισφορές. Όταν για να επιχειρήσει κανείς αυτόν τον τόπο πρέπει να έχει ή το Θεό μπάρμπα ή πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Σταμάτησε η καταστροφή όταν δημιουργήσαμε από αυτή την υπερφορολόγηση ένα πραγματικά σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας. Αλλά δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμη καθαρά τις προϋποθέσεις για να βγούμε στις αγορές. Αναρωτιέμαι. Μένει εκεί.
Κυρίες και κύριοι, νομίζω με τη βοήθεια του συναδέλφου σας βάλαμε τα βασικά ερωτήματα που θα παιχτούν από εδώ και πέρα στο πολιτικό παιχνίδι, ή τουλάχιστον τα βασικά πολιτικά παιχνίδια, ερωτήματα και προβληματισμούς που πρέπει να είναι στο πολιτικό παιχνίδι, γιατί φοβάμαι σιγά σιγά ότι θα δούμε και τέρατα. Εκτός από τα τέρατα, να στηρίζομαστε εμείς στα συγκεκριμένα, γιατί ως δημοσιογράφοι πρέπει να έχουμε και δεοντολογία που πολλοί δεν την κρατάνε, δυστυχώς. Και το λέω γενικώς. Μην μου ανοίξεις αυτό το κομμάτι. Όχι, το ανοίγω γιατί είναι και φρέσκο και θα επανέλθουμε. Να κάνω μια προσωπική αναφορά, παρότι είναι εκτός του θέματος που συζητούσαμε. Πραγματικά θέλω να πω και από εδώ δημοσίως ότι έφρηξα με όλες αυτές τις επιθέσεις που δέχτηκες γύρω από εκείνη την περίφημη εκπομπή για τον εμβολιασμό. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι και πολιτικά και ιδεολογικά κλπ. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Όμως αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Η ιδεολογία πρέπει να τηρείται στοιχειωδώς, όπως και η αξιοπρέπεια. Δεν είναι δυνατόν μια εκπομπή η οποία έχει πάρει καθαρή θέση σε ένα τόσο καυτό ζήτημα και ένας παρουσιαστής, με τον οποίο εγώ μπορώ να διαφωνώ σε χίλια δυο ζητήματα, αλλά έχει πάρει πεντακάθαρη θέση σε ένα τέτοιο ζήτημα, να έρχονται μετά και να τον πετροβολούν άδικα. Ήταν απαράδεκτο και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το πω. Okay, να κρατάμε το μέτρο της κριτικής και όχι του φανατισμού. Και σε αυτό. Μας πόνεστε λίγο, αλλά πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουμε. Και καλή επειδή πολλές φορές πονά.